Πάμε να συνεχίσουμε εμείς τα δικά μας με τον Βάιο Τσούτσικα να σχολιάσουμε το φινάλε του πρωταθλήματος. Βάιε, καλησπέρα. Θέλω να στα πω όλα τώρα. Ναι. Επειδή τα έχω δει όλα καθαρά, ας πούμε. Mm-hmm. Καταρχάς, ήταν ένα συγκλονιστικό φινάλε. Το πρωτάθλημα κρίθηκε σε ένα μάτσο το οποίο τελείωσε στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Με τον Άρη να πιέζει, να πλακιοκοπεί, να βγάζει σέντρες, να απειλεί. Είχε μια πολύ καλή κεφαλιά με τον Ασάρι Φάρτη στο φινάλε του μάτς. Και τελείωσε, νομίζω, με τον τρόπο που είναι ταιριαστό. Ταιριαστός σε αυτό που ζήσαμε όλη τη σεζόν. Mm-hmm. Ένα παιχνίδι το οποίο μας χάρισε πανέμορφα γκολ. Δηλαδή και του Τάισον το τέρμα και του Μωρόν. Είναι απίστευτο. Είναι παστελιά, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αν θέλει κάποιος να μείνει στα μπάχαλα στη Φυσούνα ή τέλος πάντων στις πώς να το πω, αντιδράσεις, άσχημες αντιδράσεις ανθρώπων και των δύο ομάδων, μπορεί να το κάνει, είναι επιλογή του. Εγώ θα μείνω στο γεγονός ότι είδαμε ένα παιχνίδι που έκρινε ένα πρωτάθλημα και κρίθηκε από γκολ τα οποία ήταν σπάνιας ομορφιάς. Mm-hmm. Σπάνιας ομορφιάς γκολ. Όπως σπάνιας ομορφιάς γκολ είδαμε και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Είναι το γκολ του Ποντένσε, ανάγκασε τηλεφόρο να το χειροκροτήσει. Δεν ξέρω αν γίνατε κοινωνή τη συγκεκριμένη είδηση, αλλά πραγματικά ήταν τρομερή αντίδραση του κόσμου. Πέρασε, έκανε υποκλήσεις ο Ποντένσε. Ναι. Προφανώς ήταν ο τρόπος που πανηγύριζε και ακουόντουσαν από πίσω. Όχι, νομίζω ότι υποκλήθηκε επειδή χειροκροτήθηκε. Ναι. Για αυτόν τον λόγο. Mm-hmm. Ότι δηλαδή, σας ευχαριστώ πολύ. Και είναι μια σκηνή η οποία για τη σημασία του παιχνιδιού, για την αντιπαλότητα των δύο ομάδων, για την κατάσταση στην οποία είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι πρέπει να γίνει βασική φωτογραφία στο πρώτο σέλιδο της επόμενης μέρας. Mm-hmm. Έτσι. Τρομερό παιχνίδι και εκεί. Προφανώς και δεν το συζητάμε σε καμιά περίπτωση ότι αυτό που σημείωσε ο Κώστας Νικολακόπουλος έχει απόλυτο δίκιο. Ότι δηλαδή ο Παναθηναϊκός μπήκε με το γκάζι στο πάτωμα, κυριολεκτικά. Στο πρώτο ημίχρονο τον έλειωσε τον Ολυμπιακό. Δεν έβαλε γκολ. Διότι σήμερα ο πιο εύστοχος παίκτης του στο πρωτάθλημα, ο Γερεμέγεφ, αποδείχθηκε ο πιο άστοχος στο παιχνίδι. Έχασε, σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες. Και ευκαιρίες φτιαγμένες για τον Γερεμέγεφ. Ακριβώς. Ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός πήγε με ένα φτωχό προβάδισμα στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο μάλιστα φτωχό προβάδισμα προήρθε από μια φάση στο φινάλε του, από ένα λάθος του Ρίτσαρτς. Είναι το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, δεν το συζητάμε. Δεύτερο ημίχρονο έρχεται εκεί η κούραση, έρχονται εκεί αναγκαστικές αλλαγές που κάνει ο Παναθηναϊκός και ανακατεύεται πολύ το σχήμα της ομάδας. Αλλά και έχετε φυσικά η πολύ έτσι, τρομερή εμφάνιση του Ποντένσε που στο δεύτερο ημίχρονο πήρε το χέρι τον Ολυμπιακό και τον οδήγησε σε αυτή την νίκη. Γιατί έχει και τον γκολ πείμα και έχει και την τρομερή προσπάθεια από δεξιά που τη φέρνει στο αριστερό και σεντράρει στο Γιόβετιτς για να ισοφαρίσει σε τελικό 2-2. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να κοιτάει πίσω και να κοιτάξει την πήγε στραβά και βγήκε τέταρτο στο πρωτάθλημα. Η άλλη επιλογή, που νομίζω ότι είναι η πιο σωστή επιλογή για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, είναι να κοιτάξει μπροστά, γιατί άμα κοιτάξει πίσω θα πέσει. Mm-hmm. Άμα κοιτάς πίσω, πιθανότητα θα πέσει σε κάποια λακκούβα. Πρέπει να κοιτάει μπροστά ο Παναθηναϊκός. Εγώ λέω ότι φάνηκε πως μπαίνουν κάποιες αρχές ξανά στο παιχνίδι του, οι οποίες είναι γνώριμες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και είναι τέτοιες που ένα πολύ καλό αντίπαλο που έχει φτάσει στο τελικό του conference. Το δυσκόλεψαν για 45 λεπτά και ίσως και λίγο παραπάνω. Οπότε λοιπόν έχει ποδοσφαιρικά επιχειρήματα για να σκέφτεται με καλά συναισθήματα το μεγάλο τελικό του Σαββάτου, που όντως είναι ένα παιχνίδι όλα ή τίποτα για τους πράσινους τη φετινή σεζόν. Στο κομμάτι του Παναθηναϊκού, εγώ ένα πράγμα περίμενα σήμερα να λειτουργήσει. Τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που το χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός, και γενικά μου έχει λείψει από τότε που ανέλαβε την ομάδα ο Τερίμ. Το τσαγανό και λίγο έλεγχος του ρυθμού. Βλέπεις τον Ολυμπιακό να συμπεριφέρεται καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπεις να πλησιάζει την περιοχή σου. Είσαι στο 2-0. Ένα τάκλιν. Ένα φάουλ. Μια τεχνητή ένταση. Θα σου πω. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δεν είναι τέτοια ομάδα ο Παναθηναϊκός όμως. Σε καμιά περίπτωση. Δηλαδή, δεν το κάνει ούτε με τον Γιωβανόβιτς αυτό. Δεν ήταν ομάδα που πήγαινε στο τζαμπουκά το παιχνίδι. Ναι, αλλά είχε σημεία όπου ήξερε να κόψει τον ρυθμό του αντιπάλου. Εγώ δεν αναφέρω να πάει ένα παίκτη και να κάνει ένα αντιαθλητικό μαρκάρισμα. Mm-hmm. Αλλά οδήγησε το να. Πίεσε τον από εκεί που ξεκινάει κάπως. Διάβασε το παιχνίδι και όταν δεν σου βγει κάτι, κλώτσα κιόλας. Κοίταξε να δεις. Ίσως εκείνη τη στιγμή που έπρεπε να σκεφτούν τις παίκτες του Παναθηναϊκού, είχαν μάλλον προτεραιότητα να σκεφτούν πώς θα καλύψουν τα κενά τα οποία δημιουργήθηκαν με τις αναγκαστικές αλλαγές. Γιατί και το γεγονός ότι παίζει με έναν αντισυμβατικό αριστερό μπακ και το γεγονός ότι χάνει τον πιο επιδραστικό του παίκτη στο χώρο, τον Μπερνάρ. Και το γεγονός ότι κακά τα ψέματα. Παίζει χωρίς το βασικό του center four στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό απέναντι σε ένα κεντρικό αμυντικό δίδυμο το οποίο έχει κρατήσει μακριά καλύτερες ομάδες από τον goal. Είναι πράγματα τα οποία ξέρεις, μπορεί να σου προκαλούν αλλαγή στην προτεραιότητα
και να μην σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο που σκέφτεσαι εσύ. Γιατί ο Παναθηναϊκός εκείνη τη στιγμή έπρεπε να βρει ισορροπία μέσα στο γήπεδο. Έπρεπε να δει πώς θα λειτουργήσει με αριστερό μπακ το Βιλένα, πώς θα λειτουργήσει με το Βέρμπιτς να κάνει το ρόλο του αριστερού χαφ. Πώς θα λειτουργήσει, και κάνω μια κίνηση απορίας για το Βέρμπιτς, να δει πώς θα ξαναβρει συνοχή στις γραμμές του και πώς θα βρει επίσης τρόπο να απειλήσει από δεξιά με ένα Παλάσιος, ο οποίος μοιάζει να έχει μείνει πριν ένα μήνα. Δηλαδή μπήκε στο παιχνίδι και κατάφερε να πάρει ένα φάουλ και μια κόντρα. Αυτό. Σε σχέση δηλαδή με την εμφάνιση του Μαντσίνη δεν έχει καμία σχέση. Όλα αυτά λοιπόν, επειδή ψάχνει να βρει ισορροπία ο Παναθηναϊκός, προφανώς του δημιούργησαν άλλα προβλήματα μες στο γήπεδο, τα οποία προσπάθησε να λύσει. Ο Ολυμπιακός από την άλλη μεριά διόρθωσε ό,τι λάθος είχε κάνει ο προπονητής του μέσα στο γήπεδο, γιατί οι παίκτες που ήταν τον πάγκο ήταν καλύτεροι από αυτούς που έπαιζαν. Ενώ σε αντίθεση με τον Χρήστο Κόντι. Έγινε το ανάποδο. Ναι. Και αυτό ξέρει, μετράει. Όταν έχει καταθέσει πολύ μεγάλο μέρος των δυνάμεών σου, μετράει πάρα πολύ. Τώρα, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, μόνο να πω το εξής. Ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο, άποψή μου, πήγε να κρυθεί από αποφάσεις οι οποίες ήταν τουλάχιστον τραβηγμένες. Και λέω για μια κίτρινη κάρτα στο Μιχαηλίδη. Λέω στην πρώτη κάρτα στο Μιχαηλίδη, στο 18 δευτερόλεπτο, από έναν ελίτη διαιτητή. Περιμένω καλύτερη. Ελίτη, είσαι. Ελίτη. Όχι αλίτη. Ελίτη. Από έναν ελίτη διαιτητή περιμένω καλύτερη αντιμετώπιση κατάσταση, διότι δεν είναι κίτρινη κάρτα. Είναι στο όριο του φάουλ. Έτσι. Και αμέσως αρχίζει και δημιουργείται μια. Πώς να το πω τώρα. Το μπαρούτι το οποίο υπάρχει στις αποθήκες του Κλεάνθης Βικελίδης αρχίζει και κρίνεται. Είναι μια λάθος απόφαση συγκεκριμένη, η οποία φάνηκε στο τέλος ότι μπορούσε να κοστίσει και να αλλάξει μάλλον τις ισορροπίες σε ένα πρωτάθλημα και θα ήταν μια φάση για την οποία θα συζητάγαμε για τα επόμενα 10 χρόνια. Σωστά. Το λέω αυτό, διότι το είδαμε μπροστά μας τώρα και το μάτς Τσάκ με τη Λαμία δεν το έχω δει. Ωραία, βάει. Σε ευχαριστώ. Πάμε στον Μπάμπη Χριστόγλου να μιλήσουμε για τον τρόπο που ο Ολυμπιακός κατάφερε να σβήσει ένα κακό, πολύ κακό πρώτο ημίχρονο στην Λεωφόρο και παρότι δέχτηκε δεύτερο τέρμα στο δεύτερο ημίχρονο, εν τέλει να επιστρέψει και να διώξει από την προετοιμασία του ενόψη Φιωρεντίνα το ευρωπαϊκό άγχος αφού εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έλα, Μπάμπη. Έλα, Γιάννη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ άσχημα. Όλοι λέγαμε ότι αυτό το άσχημο ξεκίνημα είναι προϊόν ότι παίχτες φυλάνε τα πόδια τους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο φυλάνε. Νομίζω όμως ότι δεν είναι αυτό. Περισσότερο οι παίκτες του Ολυμπιακού φνηδιάστηκαν από την αλλαγή τελείως της εμφάνισης του Παναθηναϊκού σε αυτό το ματς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Γιωβάνοβιτς, θέλω να πω, για αυτό το ματς, έβαλε μια πρακτική λογική την οποία δεν είχε ο Τούρκος το τελευταίο διάστημα στον Παναθηναϊκό και εκεί λίγο μπέρδεψε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν είχε δεύτερες σκέψεις για το πρώτο ημίχρονο, τις έκανε όμως στο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο, που πήρε την πρωτοβουλία, έκανε αυτά που ξέρει καλά μέσα στο γήπεδο, βοηθήθηκε πάρα πολύ από τον μικρό του μάγο, τον Μποντένισε, με ένα καταπληκτικό γκολ, αλλά και με μια σέντρα πάρε βάλε στον Γιώβετιτς, έφερε το μάτς στα ίσα και από εκεί και πέρα είναι θέμα. Ήταν θέμα διαχείρισης και γενικά να κρατήσει το μυαλό του μέσα στο γήπεδο και όχι σε άλλα πράγματα. Δεν το έκανε με μεγάλη επιτυχία, γιατί είδαμε ότι και ο Ποντένισε αποβλήθηκε προς το τέλος, έμεινε με 10 παίκτες για λίγο διάστημα, αλλά νομίζω και το καντήλι του Παναθηναϊκού είχε τελειώσει σε εκείνο το σημείο και δεν θα μπορούσαν να κάνουν και πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ένα πρωτάθλημα λοιπόν το οποίο το πήρε ο ΠΑΟΚ και θέλω να πω ότι με τις εμφανίσεις του είτε ο ΠΑΟΚ το έπαιρνε είτε η ΑΕΚ το έπαιρνε, νομίζω θα το έπαιρνε δίκαια. Λίγο παραπάνω λόγω εμφάνισης σε αρκετά μεγάλα διαστήματα ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι δικαιούται ένα κομματάκι παραπάνω από την ΑΕΚ αυτό το πρωτάθλημα, έτσι και έτσι όπως κρίθηκε στο τέλος. Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι από το προϊόν τελικά και από την... από τον ανταγωνισμό. Ότι έγινε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, διότι θα μπορούσε και ο Άρης να ισοφαρίσει στο τέλος της φάσης που έκανε. Ναι, με τον Ασαριφάρτη, πραγματικά. Να είχαμε διαφορετικά... σε διαφορετικά σημεία νοσοκομεία. Σωστά. Πολλά στην Αθήνα, μετά θα είχαμε πολλά στην Θεσσαλονίκη.
Ωραία. Ναι. Σε γενικές γραμμές πρέπει να έμειναν ευχαριστημένοι οι φίλοι των μεγάλων σε εισαγωγικά ομάδων από το φετινό πρωτάθλημα. Okay. Ωραία. Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ. Πάμε να μιλήσουμε με τον Νίκο Αθανασίου. Έλα, Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Λοιπόν, πώς μπορείς να πιάσεις ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός ζητάει αντίδραση λόγω και της αλλαγής του Φάτιχ Τερίμ στην τεχνική ηγεσία. Την έχει, γιατί στο πρώτο ημίχρονο ικανοποιεί και με την απόδοσή του, ίσως αδικείται με το 1-0. Στο δεύτερο βλέπει τον Ολυμπιακό να αντιδρά, αλλά πετυχαίνει δεύτερο γκολ και εν τέλει έλειψε ο χαρακτήρας και ήρθε αυτό το 2-2. Τι έλειψε? Τι να σου πω, πάρα πολύ καλή ερώτηση. Πραγματικά δεν μπορώ να σου δώσω μία απάντηση και να είμαι σίγουρος απέναντι στον εαυτό μου και απέναντι σε εσένα και στους ακροατές ότι είναι αυτό και περισσότερες πιθανότητες είναι να είναι σωστό. Πραγματικά δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη σεζόν αδικεί τον εαυτό του, αυτοκτονεί, βάζει τα χέρια του και βγάζει τα μάτια του. Τα έχουμε πει 1.000.000 φορές και ακόμα μία φορά έγινε το ίδιο πράγμα. Έτσι, γιατί, συμφωνώ σε αυτό που είπε στον πρόλογο σου, ότι ο Παναθηναϊκός μετά από αρκετό καιρό, μετά από 5 μήνες, εμφάνισε πάνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο μια ομάδα που είχε προφανώς αρχή, μέση και τέλος, είχε μια συγκεκριμένη ταυτότητα, προσπαθούσε να κάνει συγκεκριμένα πράγματα με την μπάλα στα πόδια. Ήταν πολύ ανώτερη από τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο και όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, αυτό το 1-0 ήταν και λίγο άδικο. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω είναι μια εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα όσον αφορά την απόδοση του Παναθηναϊκού, παρά το γεγονός ότι κόντρα στη ροή και κόντρα στην απόδοσή του βρίσκει και το δεύτερο γκολ με τον Μπερνάρο, που εδώ ανοίγω μια παρένθεση, αποχαιρέτησε και τη Λεωφόρα τον τελευταίο του παιχνίδι μπροστά στον κόσμο της ομάδας. Ένα πραγματικό κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ένας παιχταράς, έτσι, ο οποίος μακάρι το ερχόμενο Σάββατο τουλάχιστον να φύγει από τον Παναθηναϊκό με ένα τίτλο. Βρίσκει λοιπόν το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός και μετά νομίζω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι, έχει μάλλον διπλή ανάγνωση. Είναι η αντίδραση του Ολυμπιακού φυσικά, που δεν παρατάει το παιχνίδι, και είναι και πάρα πολύ μεγάλη κλάση του Ντάνιελ Ποντένσε. Χωρίς τον Ποντένσε σε αυτό το βράδυ το απόψινο, ο Ολυμπιακός νομίζω πάρα πολύ δύσκολα θα είχε τύχει. Όμως όταν έχεις έναν ποδοσφαιριστή που κάνει αυτή την ενέργεια και μειώνει το σκορ σε 2-1 με την απίστευτη λόμπα, κρεμάει τον Λοντίγκιν, και έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δημιουργεί χορεύοντας το ΖΕΚ από δεξιά, μια σέντρα εξαιρετική, ο Γιώβετης εκεί πηδάει σαν να μην υπάρχει ο Κότσιρας, ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει. Και ο Παναθηναϊκός στο τέλος της ημέρας, για να αφήσουμε και λίγο τη μικρή εικόνα και να πιάσουμε τη μεγάλη, κατάφερε στο φετινό πρωτάθλημα να τερματίσει τέταρτος. Έτσι. Είναι πραγματικά κατόρθωμα ποδοσφαιρικό αυτό. Είναι ποδοσφαιρικό κατόρθωμα για τον Παναθηναϊκό να παίζει όλη του τη σεζόν το ερχόμενο Σάββατο σε ένα παιχνίδι, σε ένα 90 λεπτό, στο τελικό του κυπέλλου με τον Άρη. Και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο καταστροφικό θα είναι και ποδοσφαιρικά και για τα έσοδα της ομάδας αν ο Παναθηναϊκός δεν εξασφαλίσει μέσα από την κατάκτηση του κυπέλλου τη συμμετοχή του στα καλοκαιρινά προκριματικά του Europa League. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αν βάλουμε μέσα στο μυαλό μας και πόσο στήχησε και το είδαμε φέτος η ευρωπαϊκή απουσία του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια για τα ranking της ομάδας και πώς έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο της UEFA με τους αντιπάλους που καλείσαι να αντιμετωπίσεις το καλοκαίρι για να ξεκινήσεις τη χρονιά σου, ένας πιθανός ευρωπαϊκός αποκλεισμός θα κάνει και μεγάλη ζημιά στους βαθμούς που συγκέντρωσε φέτος η ομάδα με φόντο τα επόμενα καλοκαίρια. Θα τη σβήσει τη φετινή χρονιά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και να υπενθυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι ξεκίνησε από το 2.67. Δεν έχει πιο κάτω. Πόσο να πας. Και τα κατάφερε, απέκλεισε την Τρίπνα, απέκλεισε τη Μαρσέγ, μπήκε στους ομίλους του Europa League, έφτιαξε κάπως τη βαθμολογία του. Αλλά αν δεν τα καταφέρει φέτος, έχεις απόλυτο δίκιο, θα έχει ρίξει μεγάλη κατραπακιά στον ίδιο τον εαυτό. Σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο, εντάξει, νομίζω καταλάβαμε όλοι τουλάχιστον για 45-50-55 λεπτά το πόσο ποδοσφαιρικά κάτι έκανε ο Τερίμ στον Παναθηναϊκό. Δεν μαζεύεται η κατάσταση πολύ εύκολα και σε 2 μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον εν όψη του τελικού του κυπέλου είδαμε μια ομάδα να κάνει κάποια πράγματα μέσα από σχέδιο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά επαναλαμβάνω, όπως έλεγα και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπου και πάλι και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κακή εικόνα, αλλά έφαγε 4, έτσι, ούτε και στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ, ούτε και απόψε έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα να συζητάμε για την εικόνα και για την απόδοση του Παναθηναϊκού, όταν κατάφερε, έτσι, να τερματίσει τέταρτος, αυτή τη στιγμή να βρίσκεται
εκτός ευρωπαϊκών θέσεων μέσα από το πρωτάθλημα και να πηγαίνει να παίζει το ερχόμενο Σάββατο με τον Άρη όλη τη ζωή. Πάντως, Νίκο, ναι, μέσα στις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, ίσως είναι κυρίως και το ψυχολογικό άδειασμα που βγάζει η ομάδα. Γιατί αν δούμε το πώς. Ματς χωρίς νίκη, Και είναι και ο τρόπος που δεν έχουν έρθει νίκες σε αυτά τα ματς. Γιατί σήμερα βλέποντας τον Άρη να χάνει από τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ να πανηγυρίζει μέσα στο Βικελίδης πρωτάθλημα και τους οπαδούς της ομάδας να χειροκροτούν τους παίκτες και τον Άκη Μάτζιο και να τους ζητάνε το κύπελο, βλέπουμε και το κοντράστ στην Λεωφόρο που δείχνει και ότι έχει χαθεί και η επαφή της κερκίδας με την ομάδα, που και αυτό είναι σημαντικό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και αν πάρουμε μόνο το πνευματικό κομμάτι ανάμεσα στους δύο μονομάχους του κυπέλλου, από τη μία είναι αυτό που λες, είναι ο Άρης απόλυτα συσπειρωμένος, σε πολύ καλύτερη ψυχολογική κατάσταση, έτσι, σε σχέση από αυτή που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι που δεν κερδίζει, που δεν νικάει, που δεν παίρνει να πήρε ένα βαθμό. Οκ, δωρο-άδωρο. Δηλαδή έχασε από την ΑΕΚ με κάτω τα χέρια, έχασε από τον Άρη, έφαγε 4 γκολ από τον ΠΑΟΚ και σήμερα έφερε 2-2 με τον Ολυμπιακό. Οπότε όλο αυτό το πράγμα είναι προφανέστατο ότι συσσωρεύεται και ψυχολογικά δημιουργεί πρόβλημα, αλλά από την άλλη είναι 6 μέρες μπροστά τους. Έτσι, σε όλο τον οργανισμό και στη διοίκηση και στον προπονητή και στους ποδοσφαιριστές, ο καθένας από τη δική του την πλευρά να κάνει αυτό που πρέπει και όπως πρέπει, έτσι ο Παναθηναϊκός το άλλο Σάββατο να πάει και να πάρει το κύπελο και να κλείσει αυτή τη σεζόν με τη μικρότερη δυνατή, με το μικρότερο δυνατό προβληματισμό. Δεν ξέρω, ο καθένας να χρησιμοποιήσει όποια λέξη θέλει. Προφανώς η σεζόν είναι αποτυχημένη, έτσι, ο Παναθηναϊκός δεν πήρε το πρωτάθλημα, τερμάτισε τέταρτος, μόνο στην Ευρώπη έχει θετικό πρόσημο. Και αυτό το οποίο καλείται να κάνει το Σάββατο σε ένα παιχνίδι ζωής και θάνατος, να πάει και να πάρει το κύπελλο. Τόσο ξεκάθαρα, δηλαδή τόσο απλά, δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτέλεσμα. Πραγματικά δεν έχω κάτι άλλο να πω, κάτι άλλο να προσθέσω. Μία ερώτηση να σου κάνω μόνο. Ο ΑΕΚΑΙΝΤΙΝ τελειώνει μετά το σημερινό. Εντάξει, αν με ρωτάς αν υπάρχει κάτι θετικό, ας πούμε, στο πλαίσιο του παιχνιδιού, έτσι, δεν συζητάω τα όσα έγιναν πριν στο συλλαλητήριο και όλο αυτό που προηγήθηκε του παιχνιδιού, αν σχολιάζοντας αυτό το παιχνίδι μπορώ κάπου να σταθώ και να πω κάτι θετικό, είναι αυτό το οποίο αναφέρει, έτσι, ότι έμεινε εκτός αποστολής. Προφανώς υποθέτω, θα πρέπει να το θεωρούμε σίγουρο, θα μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τον Άρη, έτσι, νομίζω είναι μεγάλο unfair αυτό που έκανε σήμερα με την ανάρτησή του για τον Κεμάλ Ατατούρκ σε μια ημέρα η οποία στην Ελλάδα έχει συνδεθεί με την γενοκτονία των Μποντίων. Δεν πειράζει. Καλή τύχη να μας γράφει, να είναι καλά. Νομίζω ότι ήταν ό,τι πιο σωστό μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Γιατί εγώ καταλαβαίνω και γνωρίζω και δεν ξέρω αν το γνωρίζουν και οι φίλοι ακροατές, σήμερα είναι μια ειδική ημέρα στην Τουρκία, προφανώς, είναι σαν εθνική εορτή. Αλλά όταν παίζεις στην Ελλάδα, γιατί σε έναν ελληνικό σύλλογο, νομίζω το λιγότερο που έχεις να κάνεις είναι να σέβεσαι κάποια πράγματα. Και από τη στιγμή που δεν σέβεσαι, θα μείνεις εκτός αποστολής. Εντάξει, έτσι αλλιώς θα έφευγε για τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν υπήρχε καμία περίπτωση να παραμείνει. Αλλά ήταν το, έτσι να πω, το μοναδικό θετικό που μπορώ να βρω από την απόψη του βραδιά. Ωραία, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Πάμε στον Μιχάλη Τσόχο να σχολιάσουμε μια μέρα η οποία δεν έμεινε μακριά, Μιχάλη, από την λέξη θρίλερ, και νομίζω ότι ένα τέτοιο πρωτάθλημα, άσχετα με το ποιος εν τέλει θα το κατακτούσε, άξιζε να το πάρει με υδρότα και αγωνία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχει πλάκα την μεταξύ που σήμερα ήταν η τελευταία αγωνιστική της Premier League και εκεί δεν υπήρξε κανένα θρίλερ. Και σήμερα ήταν και η τελευταία αγωνιστική της τύχημα της Super League, παρά το γεγονός ότι και στην Αγγλία η τελευταία αγωνιστική κλείστηκε. Αλλά το ξέραμε ότι δεν θα υπάρχει κανένα θρίλερ. Ενώ στην τύχημα της Super League επίσης το ξέραμε ότι θα υπάρχει μεγάλο θρίλερ και υπήρξε. Και είναι ένα επικό πρωτάθλημα αυτό που παίρνει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να γνωρίζω τις λεπτομέρειες από τα άλλα δύο, γιατί δεν τα έζησα. Αλλά νομίζω ότι είναι το πιο συγκλονιστικό και από τα τέσσερα που έχει κατακτήσει. Και για τον τρόπο με τον οποίο το κατέκτησε και για την χρονιά την οποία έκανε και για το φινάλε το οποίο έκανε και για τον τόπο στον οποίο το κατέκτησε. Καταλαβαίνει ο καθένας ένα πρωτάθλημα που θα το έπαιρνε η Liverpool στο Old Trafford, η Manchester United στο Anfield, η Tottenham στο... Ξέρω εγώ, η Ίντερ στο... Θα μου πεις αυτή έχουν και μία έδρα. Okay. Και η Ίντερ στο Τωρίνο έστω. Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Είναι από μόνο του ένα στοιχείο για να το κάνει αλεσμόνι του.
Τώρα δεν είχα καμία αμφιβολία. Την Arsenal ξεχάσεις να πεις, την έδρα της Tottenham. Σωστά. Την Arsenal. Δεν έχω καμία, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα είναι στο το μάτι του Κελίδης. Καμία. Το συζητούσαμε και την Παρασκευή με τον Βάιο. Έλεγα ότι είτε το πάρει ο Πάπου το πρωτάθλημα, δηλαδή πάρει την νίκη, είτε δεν το πάρει. Αυτό θα είναι. Θα είναι ένα θρόλεμα στο τελευταίο λεπτό. Με λίγα λόγια δεν περίμενα νίκη Άρη και δεν περίμενα νίκη Πάοκ με δύο γκολ διαφορά. Περίμενα είτε ισοπαλία είτε νίκη Πάοκ με ένα γκολ διαφορά. Άρα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να παίζει το πρωτάθλημα. Και παίχτηκε σε αυτή την κεφαλιά του Ανσαρεφάν. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και οι φίλοι της ΑΕΚ, αν έχουν λίγο καθαρό μυαλό, θα πρέπει να ομολογήσουν ότι δικαίως παίρνει αυτό το πρωτάθλημα Πάοκ. Έδειξε στο φινάλε του ότι το ήθελε περισσότερο. Ξεπέρασε μέσα στη διαδικασία των play-off τα φαντάσματα που είχε με την ΑΕΚ, διότι γι' αυτό παίρνει το πρωτάθλημα. Πολλοί στέκονται στις τέσσερις συνεχόμενες νίκες που κάνει τώρα στο φινάλε. Εγώ λέω ότι για να πάρεις το πρωτάθλημα πρέπει να το πάρεις από αυτόν που το έχει, από αυτόν που το έχει κατακτήσει. Και ο ΠΑΟΚ στα play-off το πήρε το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, γιατί την κέρδισε στην Τούμπα και γιατί δεν έχασε στην Ογοβαρένα. Και αν σκεφτεί κανείς ότι στα play-off ο ΠΑΟΚ πήρε 4 βαθμούς και η ΑΕΚ 1 στα μεταξύ του παιχνίδια, γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αυτό το 4-1. Αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι αυτά τα δύο μάτσα ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου είχε φοβερό κόμπλεξ απέναντι στην ΑΕΚ του Αλμέιδα. Ξεπέρασε λοιπόν και αυτό για να του πάρει το πρωτάθλημα και δικαίως το παίρνει. Το παίρνει με έναν επικό τρόπο για να τον διηγούνται οι σημερινοί παουτζίδες στα παιδιά τους μετά από 20, 30, 40 χρόνια ή στα εγγόνια τους για το πώς πήρε η ομάδα εκείνο το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που καλά καλά, ο Λουτσέσκου είπε δεν μας πίστευε κανείς, καλά καλά ούτε οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν το είχαν πιστέψει μέχρι τώρα στο τέλος. Θέλω να πω ας πούμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την περασμένη Κυριακή δεν ήταν sold out. Είναι ένα δείγμα το ότι καλά καλά κανείς δεν το είχε πιστέψει. Για μένα όμως για τον ΠΑΟΚ ξαναλέω το κρίσιμο ήταν εκείνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ αφού την κέρδισε στην Τούμπα. Μετά οκ, δεν ήταν καθόλου εύκολο να κάνει 3 στα 3 αλλά πια είχε μπροστά του ένα στρωμένο γήπεδο για να παίξει μπάλα. Η πιο δύσκολη νίκη είναι προφανώς η σημερινή από τις 3 συνεχόμενες που έκανε μετά την νίκη με την ΑΕΚ. Αλλά είναι και, πώς να το πω, δείγμα της αλλαγής του ΠΑΟΚ στο τέλος της σεζόν, όπου πια δεν πήγε μόνο με το ποδόσφαιρο, αλλά πήγε και με το πάθος του και με την τζαμπουκά του και με όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται προκειμένου να πάρεις 4 στη σειρά ντέρμπι και να στεφτείς στον δάχτυ της. Τώρα για το άλλο μας δεν είναι ελάχιστα τίποτα σχεδόν από το ΑΕΚ Λαμία και δεν είχε να πούμε τίποτα για το ΑΕΚ Λαμία. Για το άλλο μας που το χάζευα στο τάμπλετ, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, δικαίως προηγήθηκε. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο βρίσκει και δεύτερο γκολ. Το ότι δεν το κρατάει είναι ένα πρόβλημα για αυτόν. Είναι ένα παράσημο για το Μεντιλίμπαρ και ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό που του βάζει τρομερή πίεση. Τρομερή πίεση ενώπιση του ερχόμενου Σαββάτου και του τελικού στο Βόλο. Ξανά έλεγα και την Παρασκευή συζητώντας με τον Βάιο ότι όλοι λένε να τελειώσει η χρονιά για τον Παναθηναϊκό με το κύπελλο. Εγώ έλεγα από την Παρασκευή ότι για τον Παναθηναϊκό η χρονιά θα τελειώσει καλά μόνο αν βγει η Ευρώπη. Κερδίσει τον Ολυμπιακό και ας πάει ίσχυος για τον κύπελλο. Το πρόβλημα είναι να μην βγει η Ευρώπη. Θα είναι καταστροφικό, θα τον γυρίσει 5 χρόνια πίσω. Τώρα λοιπόν δεν έχει να διεκδικήσει το κύπελλο το ερχόμενο Σάββατο. Έχει να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό της εισιτήριο. Και αυτό είναι πολύ πιο βαρύ στα δικά μου μάτια από το κύπελλο. Δεν υποτιμώ καθόλου το θεσμό του κυπέλλου, αλλά λέω ο Παναθηναϊκός χωρίς ευρωπαϊκές αναμετρήσεις την επόμενη σεζόν θα είναι ένας Παναθηναϊκός μιζέριας, εσωστρέφειας, ό,τι θες πες, με το καλημέρα, πριν αρχίσει η χρονιά. Αφήνω στην άκρη τα έσοδα, το πρεστίζ κτλ. Την βαθμολογία του κτλ. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο και πολύ κρίσιμο αυτό στο τελικό για τον Παναθηναϊκό, όπως προφανώς δεν είναι και για τον Άρη, έτσι, γιατί πόσα χρόνια να γευτεί τη χαρά ενός τροπέου. Άρα τα κίνητρα είναι τεράστια και για τους δύο, πόσο κρίμα που όλο αυτό θα το δουν κάτι συγγενείς και κάτι φίλοι και μπολικοί αστυνομικοί. Μιχάλη, θεωρείς ότι για τον Παναθηναϊκό στην κατάσταση που τον βλέπουμε να τελειώνει το πρωτάθλημα, αυτό το έξτρα φορτίο εν ώψη του τελικού κυπέλου αντέχεται, σηκώνεται, σου βγάζει η ομάδα ότι όχι αν μπορεί να
αγωνιστεί, αν μπορεί να το υποστηρίξει ψυχολογικά. Γιατί βλέπουμε και μια ομάδα η οποία δείχνει ότι δεν έχει και ψυχικά αποθέματα πλέον. Ναι, γιατί είναι μια ομάδα πολύ ταρεπορημένη ψυχολογικά. Και okay, είναι μια πολύ ωραία σκέψη και ορθώς τον έκανε ο Παναθηναϊκός και έφερε έναν άνθρωπο που τον ξέρει πολύ καλά την ομάδα και θα μπορέσει να κόψει δρόμο και να συνεννοηθούν πολύ γρήγορα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε δύο μέρες φεύγεις από την προγενέστερη κατάσταση και πας στην επόμενη. Mm-hmm. Και επίσης, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, πέρα από τα ψυχολογικά ζητήματα που προφανώς τα έχει ο Παναθηναϊκός, για μένα ο Παναθηναϊκός με το Φώτιο Ιωαννίδη και ο Παναθηναϊκός χωρίς το Φώτιο Ιωαννίδη είναι δύο άλλες ιστορίες και δύο άλλες ομάδες. Όχι γιατί δεν είναι καλό σεντεροφόρο Σπόρα ή ο Γερεμέγεφ, ή γιατί έχασε σήμερα πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Γερεμέγεφ. Δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω για το ψυχολογικό boost που δίνει ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται ο Φώτης Ιωαννίδης σε όλη την ομάδα. Δεν μιλάω για τα γκολ του, δεν μιλάω για την τεχνική του, δεν μιλάω για το ταλέντο του. Μιλάω για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται, σαν αγρίνι. Και αυτό βοηθάει ψυχολογικά όλη την ομάδα. Αυτό λοιπόν δεν έχει να κάνει μόνο με τα ποδοσφαιρικά του χαρακτηριστικά, έχει να κάνει με το χαρακτήρα του γενικά. Αυτό όταν λείπει από τον Παναθηναϊκό, το αφαιρεί πολύ από την αγριάδα του, από την ενέργειά του. Δηλαδή, βλέποντας το δεύτερο ημίχρονο, έστω και στο τάμπλετ και με το σκορ στο 2-0 και τον Ολυμπιακό να έχει δοκάρει, να χάνει ευκαιρίες, καταλάβαινα από την ψυχολογία του Παναθηναϊκού ότι αν γίνει σε εύλογο χρονικό σημείο το 2-1, θα έρθει και το 2-2 για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Γιατί η ψυχολογία του Παναθηναϊκού φαινόταν ότι είναι αγκομαχό να τελειώσει, να τα καταφέρω, μπας και κερδίσουμε. Από τη στιγμή που έγινε με αυτό το απίθανο γκολ, που πιθανότατα είναι το γκολ της χρονιάς, η τελευταία αγωνιστική του Ποντένσε, όπως απίθανοταν και του Μωρόν, όπως απίθανο είναι και του Τάισον που εν τέλει κρίνει τον τίτλο αυτή η συνεργασία. Αλλά οκ, okay, του Ποντένσε είναι άλλο πράγμα. Όταν ήρθε λοιπόν αυτό το απίθανο γκολ, ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι ο Ολυμπιακός θα βρει και δεύτερο. Γιατί δεν είναι εύκολο να ασκηθεί μια, όπως λες εσύ, ψυχολογικά πληγωμένη πολύ ομάδα. Mm-hmm. Άμα τη φάει τη σφαλιά, να ταρακουνιέται για τα καλά. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πια και πάρα πολύ πιεστικό το μάτι με τον Άρη, ο τελικός με τον Άρη. Mm-hmm. Ωραία, ωραία Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Για καλή συνέχεια. Πάμε να συνεχίσουμε τα σχόλιά μας με τον Βαγγέλη Νεράτζια. Έλα Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη μου, συνέχεια στους ακροατές μας. Πρώτα απ' όλα να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τον πρωταθλητή Ελλάδα στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές, όπως είπα και στα μέσα της εβδομάδας στην προηγούμενη αγωνιστική, στους 8,5 μήνες που διήρκησε το πρωτάθλημα, το περισσότερο διάστημα ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και σύντις άλλης το φινάλι του ήταν εκπληκτικό. Κέρδισε κατά σειρά όλους τους μεγάλους, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, τον Άρη μέσα στην έδρα του. Ήταν η ομάδα που είχε την καλύτερη επίθεση με μια φοβερή χρονιά επιθετικά. Οριακά είχε την καλύτερη άμυνα, το καλύτερο average. Νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ. Και το αξίζουν πολλά μπράβο, διότι στην αρχή της σεζόν ενδεχομένως να ήταν και τρεις τέταρτους στις αποδόσεις. Έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα τώρα στο μεγάλο ντέρμπι αιωνίων στη Λεωφόρο. Από εκεί υπάρχουν δύο-τρία συμπεράσματα που μπορούμε να κάνουμε. Ένα, σε ό,τι αφορά το αμυγός αγωνιστικό, νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε, γιατί ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός από τον Παναθηναϊκό. Και σε αυτό έχει να κάνει και το κομμάτι της ψυχολογίας, της ρέντας, της φόρμας που βρίσκονται οι δύο ομάδες. Γιατί, για παράδειγμα, του Παναθηναϊκού δεν το έφτασε μια ώρα πολύ καλού παιχνιδιού, ενώ το Ολυμπιακού ουσιαστικά το έφτασαν 20 λεπτά για να βρει δύο γκολ και να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός μπήκε πάρα πολύ καλά. Θύμισε τον Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς, αυτό ήταν ξεκάθαρο, αυτό φαινόταν από τις αποστάσεις των ποδοσφαιριστών. Mm-hmm. Θυμόθηκε, φαινόταν από τον τρόπο που είχαν οι αλλοκαλύψεις, από το γεγονός ότι επιθετικά έπαιζε το περσινό σύστημα με τον Κότσιρα να μένει πίσω και τον Χουάνκαρ να ανεβαίνει μονίμως μπροστά από τα αριστερά. Πίεσε καλά τον Ολυμπιακό, εκμεταλλεύτηκε και το γεγονός ότι έλειπε ο Τσικίνη και είχε χαλάσει κάπως χημεία στη μεσαία γραμμή, πήρε τον έλεγχο. Αλλά το κακό ήταν ότι δεν ήταν αποτελεσματικός και ο Γερμέγεφ που όταν μπαίνει αλλαγή τα βάζει, σήμερα δεν ήταν αποτελεσματικός. Έχασε δύο τετατέτ, ειδικά το ένα είναι ένα από αυτά που δεν χάνονται, γιατί στο πρώτο είχε και την πίεση του Κάρμου. Είχε δοκάρι με τον Μπακασέτα, είχε δύο σούτ με τον Μαντσίνη, το να το βγάζει ο Τζολάκη, το άλλο πάει δίπλα το δοκάρι. Ήταν πάρα πολλές ευκαιρίες του Παναθηναϊκού και το 1-0 έμοιαζε φτωχό με βάση την εμφάνιση που έκανε. Στο δεύτερο ημίχρονο εκεί άλλαξαν τα πράγματα με τον Βουμπί και ο Ιμπόρα. Ο Ολυμπιακός πατούσε καλύτερα στη μεσαία γραμμή, πήρε περισσότερο τον έλεγχο στη μεσαία γραμμή και αν συνυπολογίσουμε ότι κάποια στιγμή βγαίνει και ο Τσέριν του Χουάνκαρ, από όσο ξέρω ήταν αναγκαστική για τον Τσέριν, δεν το γνωρίζω, αν δεν ήταν αναγκαστική δεν ήταν πετυχημένη του Τσέριν η αλλαγή.
γιατί σε συνδυασμό με την είσοδο του Ιμπόρα και την έλευση του Βιλένα στη θέση του Τσέριν, εκεί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που έλεγχε τη μεσαία γραμμή. Παρ' όλα αυτά, στις 1-2 έτσι υποψίες που κάνει ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με το κλέψιμο του Όρτα και το σου του Ελκαμπή, δεν βρίσκει γκολ, εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό που έβρισκε ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Μπερνάρ με σουτ στην αντίθετη κίνηση. Κάνει το 2-0 και εκεί που λες κλειδώνει το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ανεβάζει ταχύτητα και με πρωταγωνιστή τον Ποντέντσα, αλλά και με το γεγονός ότι πήρε πράγματα από τις αλλαγές του και από τον Μπόρα που προείπα, αλλά και από τον Γιώβετιτς που κάνει το 2-0. Μέσα σε 17-18 λεπτό ο Ολυμπιακός σοφαρίζει το παιχνίδι, πιάνει το στόχο του, βάζει ξανά τον Παναθηναϊκό σε προβληματισμό. Ένα Παναθηναϊκό που εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό δεν πήρε τίποτα και από τις 5 αλλαγές που έκανε. Και αυτό ήταν νομίζω ένα θέμα. Σε ό,τι αφορά τώρα, σίγουρα ασφαλώς για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ κακό το αποτέλεσμα. Έτσι, γιατί έχει την τέταρτη θέση που είναι ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά ξέρουμε ότι ο Άρης που είναι εκτός τετράδας, αν πάρει το κύπελλο, αφήνει το τέταρτο εκτός. Άρα λοιπόν παίζει ένα παιχνίδι τώρα με περισσότερο άγχος από ό,τι θα έπρεπε στο τελικό του κυπέλου, υπό φυσιολογικές συνθήκες. Από την άλλη, θα πει κανείς ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Άρη, αλλά βέβαια δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το θετικό της υπόθεσης, Γιάννη μου, είναι ότι για τον Παναθηναϊκό το θετικό της υπόθεσης είναι ότι σίγουρα η διάθεσή του σήμερα, η απόδοσή του στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, εικόνα πολλών ποδοσφαιριστών, δίνει μια αισιοδοξία περισσότερη, γιατί φαίνεται ότι σταμάτησε λίγο η κατρακύλα, μπορεί να μην νίκησε τον Ολυμπιακό, να μην πέτυχε το στόχο του, αλλά η εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν καλή και έδειξε ότι συνέρχεται, διότι η κατηφόρα ήταν μεγάλη στα προηγούμενα τρία παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό, και οι εμφανίσεις ήταν πολύ άσχημες και η εικόνα ήταν πολύ κακή και φυσικά γνώρισε και οι άριθμες ήττες που τον έφεραν και στο σημείο που τον έφεραν, και νομίζω ότι γενικά τα play-off δεν του πάνε του Παναθηναϊκού. Πέρυσι στην κανονική περίοδο ήταν πρώτος, έχασε το πρωτάθλημα στα play-off. Φέτος είχε το ευρωπαϊκό εισιτήριο, έχασε το ευρωπαϊκό εισιτήριο στα play-off. Mm-hmm. Ωραία, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ. Πάμε στον Αντώνη Καρπετόπουλο να μιλήσουμε για το φινάλε της κούρσας. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Νομίζω ένα πράγμα στο οποίο πρέπει ελπίζω, δηλαδή, να συμφωνούν όλοι, εν πάση περιπτώσει, πολύ περισσότεροι, είναι ότι είχαμε ένα δίκαιο φινάλε. Δηλαδή πήρε το πρωτάθλημα η ομάδα η οποία έδειξε ότι το ήθελε πιο πολύ, ότι το πίστεψε πιο πολύ, ότι είχε μεγαλύτερες αντοχές. Αυτό για μένα είναι το μυστικό του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πώς θα το καταλάβουν από όλους τους υπόλοιπους. Και που είχε και τους MVP της χρονιάς, και μάλιστα σε όλες τις κατηγορίες που μπορώ να φανταστώ. Δηλαδή είχε τον MVP του πρωταθλήματος που για μένα μακράν ο Τάισον. Με μια σειρά από πολύ κρίσιμα γκολ, αλλά κυρίως με μια σειρά από πολύ μεγάλες εμφανίσεις. Είχε τον πρωτομφανιζόμενο της χρονιάς, ας πούμε. Κωνσταντέλιας είχε παίξει λίγο και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος πολλά είναι πάνω του. Δηλαδή είναι ένα παιδί 20 χρονών που κατάφερε να είναι σε πολλές περιπτώσεις και για ένα μεγάλο διάστημα μάλιστα ως το τέλος, αλλά στα μέσα της σεζόν και το βαρόμετρο του ΠΑΟΚ. Είχε σαφώς τον προπονητή της χρονιάς, διότι ο Λουτσέσκου είναι μια κεντρική φιγούρα στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ένας καλός διαχειριστής, ας πούμε, παιχνιδιών, ή ένας τύπος ο οποίος έχει κουράγιο να βάλει νέα παιδιά κτλ. Αυτά είναι προφανή πράγματα, αλλά είναι κάτι ακόμα περισσότερο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ φέτος είχε ένα είδος, ας πούμε, διοίκησης. Αυτό πήγα να πω. Και διοίκηση, να τον πεις τον Λουτσέσκου, ναι. Δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Αυτό θέλω να πω. Είχε ένα είδος διοίκησης που θύμιζε παλιές καλές εποχές του αγγλικού ποδοσφαίρου, σε εποχές που το αγγλικό ποδόσφαιρο δεν κάνει τέτοια πράγματα πια, ας πούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει μια φιγούρα τόσο κεντρική, ούτε καν ο Γκουαρδιόλα. Δηλαδή και ο Γκουαρδιόλα που επίσης πανηγύρισε σήμερα, έχει κόσμο πολύ πίσω του, ας πούμε. Έχει μια διοίκηση που είναι έξω. Ο ίδιος έχει πάρα πολλά. Και πολλά περισσότερα χρήματα, βέβαια. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου τα πήρε όλα πάνω του. Δηλαδή από τις γκρίνιες μέχρι συμπεράσματα, ας πούμε, τα οποία έγιναν και λίγο για να θολώσουν τα νερά. Όπως η περίφημη φράση «Η ομάδα είναι ξεζουμισμένη», που είπε μετά την ήττα από τον Άρη με 0-1 στην πρώτη διαγωνιστή των play-off. Για να κοιμήσει τον ανταγωνισμό, αλλά και γιατί αυτό που τελικά ήθελε να πει είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ξεσμισμένος σε εκείνο το μάτς. Δηλαδή είχε πάει εκεί μετά το παιχνίδι
με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Ναι, σωστά. Ήταν με Ζάγκρεπ, δεν είχε προλάβει ακόμη η Μπριζ. Παρουσιάστηκε μια εντεκάδα, το ο Μάρκος Αντώνιο και ο Μούργκ και γενικώς δηλαδή κάτι να βρούμε για να μπερδέψουμε ας πούμε τον Άρη και δεν τα κατάφερε. Και ο Λουτσέσκου είναι παντού, δηλαδή είναι παντού, είναι στις μεταγραφές, είναι στις επιλογές, είναι στις τρέλες, είναι σε όλα. Πάω και έχει επίσης, θέλω να το πω και αυτό γιατί αυτό θα κάνω, δηλαδή θα μιλήσω λίγο πιο γενικά για το πρωτάθλημα που τελείωσε. Έχει επίσης κάποιους ήρωες πραγματικά, δηλαδή ένας από τους ήρωές του είναι ο Κεντζόρα, έχει παίξει... Δεν ξέρω εγώ πόσα μάτς βασικός και πόσα μάτς συνεχόμενα ως βασικός. Και πόσα κρίσιμα γκολ. Ναι, και έβαλε και γκολ. Και το κάνει σε μια περίοδο που έχω βαρεθεί να ακούω, ας πούμε, ότι οι παίκτες είναι κουρασμένοι γιατί έχουν παίξει δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Και αυτός παίζει ασταμάτητα, διαρκώς. Και γίνεται στόπερ τώρα, γιατί η θέση του παλιότερα ήταν δεξιμπακ. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μπορώ να δω δηλαδή στο φινάλε κάτι, ας πούμε, το οποίο να θέτει σε συζήτηση τον τίτλο του ΠΑΟΚ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν σαν τον πυγμάχο, ακόμα και όταν ήταν στο καναβάτσιο και έπεφτε, σηκώνονταν πάντα. Και έπεσε πολλές φορές. Έπεσε όταν έχασε τον Άρη, τα play-off, έπεσε όταν εκείνη την τρομερή εβδομάδα δεν κέρδισε την ΑΕΚ, έχασε από τον Παναθηναϊκό για το κύπελο και έχασε και από τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα και δέχτηκε μάλιστα και 4 γκολ, ήταν πιο βαριά, ήταν του στην Τούμπα. Την ίδια εβδομάδα και σε αυτό το σέρι, και σε αυτό το σέρι απαντάει στο τέλος με τους ίδιους κερδίζοντας. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για πράγματα, ας πούμε, τα οποία έχουν μυθιστορηματικό χαρακτήρα. Και όλα αυτά τα κάνει με μια παράλληλα εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη, όπως έχει κερδίσει την Άιντραχτ Φραγκφούρτη σήμερα δύο φορές, έχει παίξει προημιτελικά του κόνφερενς, δεύτερη φορά στην ιστορία του, δεν έχει αφήσει τίποτα, δεν έχει θυσιάσει τίποτα και το μόνο το οποίο έχασε ήταν το κύπελο. Και εκείνο το απίστευτο παιχνίδι ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό, όπου οποιοδήποτε άλλος πιστεύω θα το έχει παρατήσει, ερχόταν από τρία αποτελέσματα άσχημα στην Τούμπα, πήγε στη Λεωφόρο, το έπαιξε στα ίσια και αποκλείστηκε χάνοντας τρία match ball, δηλαδή είχε τρεις φορές την ευκαιρία να βάλει παίχτη του πέναλτι για να προκριθεί και το χάσε. Και ούτε αυτό έκανε κακό στο ηθικό του. Δηλαδή, ίσα ίσα που εγώ πιστεύω ότι ένα από τα μυστικά του ΠΑΟΚ για να φτάσει στον φετινό του θρίαμβο και η ουσιαστική διαφορά του με προηγούμενα χρόνια που επίσης κατά τη γνώμη μου έχει ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα, είναι ότι ξέφυγε φέτος από την παγίδα του κυπέλου Ελλάδος, η οποία είναι μια παγίδα που τον ΠΑΟΚ τον καταδίκαζε τα τελευταία χρόνια γιατί έπεσε μέσα. Δηλαδή, έφτανε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο τέλος σεζόν, έκανε ένα στραβό αποτέλεσμα και μετά έλεγε το λες, φαντάζομαι, τελικό, από, το κομμάτι της ψυχολογίας. Ναι. Γιατί σίγουρα αγωνιστικά, βλέποντας το ρόστερ του ΠΑΟΚ που νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτό που έχει κάνει είναι και κομματάκι υπερβατικό με τους παίκτες που έχει. Είναι ότι δεν θα άντεχε σε καμία περίπτωση άλλα δύο μάτς μετά τον Παναθηναϊκό. Μετά τον Παναθηναϊκό πότε, τώρα. Τώρα θα άντεχε 20 μάτς σειρά ο ΠΑΟΚ. Απόψε ας πούμε δεν κάνει ένα φοβερό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Έχει παίξει καλύτερα και δεν έχει κερδίσει διάφορα παιχνίδια φέτος. Αλλά έχει τρομερό ηθικό απόψε. Έχει μεγάλη ψυχραιμία. Δεν έχει βγει σαν τρελό στην επίθεση, ας πούμε, να βρει τον γκολ του πρωταθλήματος, αλλά κοντρολάρει το παιχνίδι. Παίζει και λίγο συντηρητικά. Ξέρει ότι έχει απέναντί του ένα αντίπαλο που άλλο δεν θέλει από το να ταμπουρωθεί. Δεν τον αφήνει να ταμπουρωθεί και του βάζει ένα γκολ. Αλλά ΠΑΟΚ, κλέβει με τις μπάλες από τον Ζήφκοβιτς, κάθε την πάσα στην κόντρα 1-0 και μετά μιλάνε οι προσωπικότητες του μετά από αυτό το φανταστικό γκολ του Μωρόνα, ας πούμε, που φαίνεται ότι θα είσαι καλά και εκεί δεν βλέπεις κάτι, ας πούμε, δεν παίρνει κάποιο ρίσκο τρομερό. Και στο τέλος όταν πρέπει να παίξει 15 σκάρτα λεπτά καλή άμυνα δεν το κάνει καψογά. Δηλαδή ο Ανσαριφάτ την έχει τη φάση για να εξωφαρίσει και ο Άρης γενικά έχει τιμήσει το παιχνίδι και έχει φτάσει κοντά ας πούμε στο να το κάνει 2-2. Αλλά παρόλα αυτά εγώ έβλεπα το μάτι και έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάρει. Δηλαδή ακόμα και αν εξωφάριζε ας πούμε ο Άρης το 92 όπως γινόταν το παιχνίδι έγινε θες ότι επόμενη κατεβασία θα βάλει γκολ. Mm-hmm. Όχι γιατί το ξαναλέω έκανε τρομερά πράγματα, έπαιξε πολύ καλύτερα με τον Παναθηναϊκό, πολύ καλύτερα. Με τον Ολυμπιακό σίγουρα πολύ πιο ψυχωμένα με την ΑΕΚ από ό,τι έπαιξε απόψε. Αλλά απόψε το είχε. Ναι. Το είχε στο μυαλό του δηλαδή. Και αυτό ήταν και η ισιώδη διαφορά από όλους τους υπόλοιπους διεκδικητές. Δηλαδή οι υπόλοιπες ομάδες φέτος, αυτές που διεκδίξαν το πρωτάθλημα, έπεσαν γιατί δεν είχαν το μυαλό τους. Αυτό τους έλειψε. Δεν είχαν το μυαλό τους καλά καλά ούτε στο αποτέλεσμα το οποίο τους βόλευε. Ας πούμε η ΑΕΚ
κατάλαβε πολύ εκ των υστέρων ότι το 2-2 στην Τούμπα δεν ήταν ένα κακό αποτέλεσμα. Εκείνο το βράδυ, ας πούμε. Και έχασε ένα παιχνίδι και εκεί, κατά τη γνώμη μου, έχασε και πάρα πολύ από το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πήγε να παίξει ένα παιχνίδι στην Τούμπα, όπου θα ήταν μέσα στην εκδίκηση του πρωταθλήματος, που είχε βρεθεί κάποιον και αν το έπαιρνε, και εμφανίστηκε μια ομάδα τραλή-τραλαλό, η οποία νόμιζε ότι απέναντί της έχει έναν τύπο εξηράς, ας πούμε. Εντελώς, ας πούμε, με τελείως λάθος, ας πούμε, προσέγγιση. Δηλαδή, απόψε, ο Ολυμπιακός χρειαζόταν ένα βαθμό, και όχι μια νίκη, ένα βαθμό, και βέβαια χάνει 2-0 φιλοφόρο, από ένα Παναθηναϊκό που μέχρι εκείνη τη στιγμή το 60 ήταν και εξαιρετικός, βρήκε τη δύναμη να απαντήσει γιατί είχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το πάλευε, ας πούμε, πάλεψε αυτό που πήγε με ένα στόχο, ας πούμε, να το κυνηγήσει. Mm-hmm. Στην Τούμπα πήγε για να παίξει, ας πούμε. Ή με το Βικελίδης, ας πούμε, το ίδιο. Αυτά τα πάω για να παίξω, δεν υπάρχει να φέρει στον πάκο μετά από ένα σημείο. Και επειδή υπάρχουν play-off, πρέπει να πω ότι τα play-off υπάρχουν για να κρίνουν οι διοργανώσεις, αλλιώς δεν έχουν νόημα. Και αυτό ο Πάκ το κατάλαβε. Δηλαδή, κατάλαβε ότι η πρωτιά του στην κανονική διάρκεια, θυμίζω ότι τελείωσε και πρώτος, πολλοί το έχουν ξεχάσει. Έτσι. Yes, δεν είχε να κάνει, δεν ήταν ένα πράγμα, ας πούμε, το οποίο θα του δίνει κάποιο είδους αβαντάζ. Το αβαντάζ έπρεπε να το κερδίσει στα play-off. Και το κέρδισε. Το κέρδισε, και με αυτό θα κλείσω, γιατί κατάλαβε ότι κάτι άλλο που λύγει, όχι κατάλαβε, αξιοποίησε κάτι άλλο που οι άλλοι δεν το αξιοποίησαν. Δηλαδή τις διακοπές του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ αξιοποίησε αρχικά την διακοπή που έγινε λόγω εθνικής, όταν η εθνική πήγε να παίξει τα μπαράζ, τότε ο ΠΑΟΚ είχε χάσει από τον Άρη 0-1, είχε χάσει από την Ζάγκρεπ 2-0, είχε πάρει την πρόκριση με εκείνο το επιβλητικό 5-1, αλλά εκεί καταλάβαινε ότι ήθελε ένα στόπ να πάρει ανάσα. Mm-hmm. Και του ήρθε αυτό και γυρνάει από εκεί και κερδίζει τον Παναθηναϊκό στο λεωφόρο. Στη δεύτερη διακοπή, αυτή η διακοπή του Πάσχα, επίσης η διακοπή αυτή έρχεται μετά το 3-2 με την ΑΕΚ και εκεί ο Λουτσέσκο έχει καταλάβει ότι τώρα πια όλα γίνονται. Δηλαδή ότι έχει μπροστά του τρία παιχνίδια, ένα δύσκολο με τον Ολυμπιακό, ένα σαφώς πιο εύκολο με τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κάνει σχεδόν πάντα αποτέλεσμα. Το έχει γυρίσει στον Παναθηναϊκό, θυμίζω, στο πρωτάθλημα και στην κανονική διάρκεια, μόνο στο κύπελλο έχασε. Και τον κέρδισε και στη λεωφόρο και δεν τον κέρδισε στη λεωφόρο γιατί είχε μεγάλη ψοφάρηση 2-2 στο πρώτο μεταξύ του ραντεβού στην χρονιά. Οπότε εκεί τι συνέβη, ας πούμε. Πολύ σωστά ο Ρουμάνος λέει αν πάρω το μάτσο με τον Ολυμπιακό τα άλλα δύο είναι πιο διαχείρισιμα. Και το πήρε. Το πήρε Μάρς εύκολα και έτσι τελικά πήρε και το πρωτάθλημα. Πρέπει να σου πω ότι την Παρασκευή είμαστε στη Θεσσαλονίκη για το παρουσίασμα του βιβλίου που έχω γράψει στην έκθεση βιβλίου. Μίλησαμε πάρα πολύ κόσμο. Όποιος σου έλεγε καλησπέρα, ρωτάει τι βλέπεις να γίνεται την Κυριακή. Δηλαδή, άνθρωποι λογικά ζούσαν ναι, και ήταν πολύ ωραίο. Ήταν και δύσκολο να καταλάβεις ξέρεις, τι ήθελε να ακούσουν όσα απάντησα ή ποιοι ήταν με τον Άρη και ποιοι ήταν με τον ΠΑΟ. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι κατά κανόνα ήταν πιο προσγειωμένοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή αυτοί λέγανε ότι ήταν δύσκολο το φινάλε, ότι... είχαν και τη μεγαλύτερη πίεση. Ο Άρης δεν είχε την πίεση του να πάρω κάτι, είχε την πίεση του να κόψω κάτι. Δεν τους έβγαινε αυτό σε σιγουριά, ξέρεις, βεβαιότητα, ενδεχομένως αλαζονία, ίσα-ίσα. Και αυτό για μένα έχει να κάνει αρκετά και με τον Λουτσέσκο. Δηλαδή κατάφερε συγχρόνως με διάφορα, θέτοντας και τον εαυτό του σε συζήτηση, για πρώτη φορά ίσως, γιατί κάποια στιγμή μετά τη Αμία το ζήσαμε και αυτό. Δηλαδή είδαμε κόσμο πολύ να λέει ότι ίσως τελείωσε ο κύκλος του Ευρωπαίου κτλ. Να διώξει αυτό το πράγμα, ας πούμε, το οποίο παραδοσιακά του πάω και έκανε κακό, δηλαδή τη βεβαιότητα, ας πούμε, ότι με κάποιο μαγικό τρόπο, γιατί πάω και σε αφού κτλ. Θα τα καταφέρει. Και τα κατάφερε και μπράβο του. Mm-hmm. Ωραία, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ. Να κάνω ένα σχόλιο εγώ λίγο. Κάνε το σχόλιο. Για το παιχνίδι λοιπόν, για τον ντέρμπι των αιωνίων στη Λεωφόρο. Ήταν ένα μάτς που είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα για τον Ολυμπιακό γενικότερα. Ωραίο μάτς να το βλέπεις, αλλά σίγουρα ο κόσμος του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο δεν θα αισθανόταν και ιδιαίτερα χαρούμενος με την εικόνα. Ήταν ένα μάτς που πήγε να βγει με 0-0, βγήκε με 1-0 αντίον του Ολυμπιακού, θα μπορούσε να είναι και 2-0 τουλάχιστον. Ο Παναθηναϊκός να προηγείται, αλλά
Γιατί, τι έγινε, ο Καρβάλιο σε καμία περίπτωση δεν δικαίωσε τον Μεντιλίμπερ για την επιλογή του. Ο Ρίτσαρντς φάνηκε πως ήταν ανέτοιμος για την αποχή που είχε λόγω του τραυματισμού του. Και γενικότερα δεν ήταν μόνο οι δυο τους. Ήταν ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε την κατάλληλη συνοχή ούτε το συντονισμένο pressing που θα ήθελε. Φάνηκε από ότι εκείνο ήταν πολύ μεγάλη. Και ο Ολυμπιακός ήταν ασύνδετος σε όλες τις γραμμές του, δεν απειλούσε. Είχε αποστάσεις στις γραμμές του και παραλίγο να το πληρώσει και με δεύτερο γκολ και με τρίτο. Στο πρώτο ημίχρονο δέχτηκε ένα από πέναλτι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, πρώτα με την είσοδο του Ιμπόρα και η συνέχεια ο Μεντιλίμπαρ, διόρθωσε να πούμε και έτσι τα λάθη του και ο ίδιος. Πρώτα με την αλλαγή του Ιμπόρα, με την είσοδο του Ιμπόρα και συνέχεια με την είσοδο του Γιόβετιτς και του Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ολυμπιακός αλλάζει κατακόρυφα εικόνα. Ο Ποντένσε έχει τρομερή άνοδο στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο Ολυμπιακός με ένα εκρηκτικό διάστημα από το 65 και μετά καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Αν δεν ήταν, υπήρχε και η αποβολή του Ποντένσε στο φινάλε. Ο Ολυμπιακός για το momentum που να βρει και τρίτο γκολ δεν το κατάφερε. Το 2-2 βέβαια δεν τον χαλάει, αφού κλείδωσε την τρίτη θέση και την Ευρώπη. Το σημαντικό πλέον για τον Ολυμπιακό είναι ότι ως τώρα δεν έχει κάποιον τραυματισμό και έχει 10 μέρες έτσι για να προετοιμαστεί κατάλληλα, να ξεκουραστούν οι παίκτες του και να προετοιμαστούν κατάλληλα για το μεγαλύτερο παιχνίδι της ιστορίας για αυτόν τον ευρωπαϊκό τελικό με την Φιωρεντίνα στις 29 του μήνα. Αυτά. Μπράβο, εγώ θα πω σε ένα γενικότερο σχόλιο στον ΠΑΟΚ για αυτό το πρωτάθλημα που πήρε. Γιατί στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος έδειξε να έχει να βγάζει το μεγαλύτερο χαρακτήρα από όλους. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο, έτσι, παιδιά, να κάνεις 4 νίκες στα 4 τελευταία ντέρμπι τη σεζόν και να παίρνεις το πρωτάθλημα. Τερμάτισε πρώτος, είχε και την καλύτερη εικόνα συνολικά, νομίζω. Και έστω και στο νήμα κατάφερε έτσι να εκθρονήσει, να το πούμε έτσι, και να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Αυτά από μένα. Λοιπόν, καταρχάς, να δώσουμε συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για να αρχίσουμε και λίγο με ποδοσφαιρικό πολιτισμό, γιατί νομίζω ότι όντως ήταν η πιο καλή ομάδα στο πρωτάθλημα, πιο σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα. Και έκανε και ένα ντεμαρά στο τέλος με πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δηλαδή πήρε 3 ντέρμπι που φέτος, ειδικά στα playoff, έδειξαν όλες οι ομάδες ότι δεν είναι εύκολο να κερδίσει στο γήπεδο τους. Ο ΠΑΟΚ όμως το έκανε. Και μάλιστα πήρε και το σημερινό παιχνίδι στο Κλειάδης Βικελίδης, το οποίο όλοι γνωρίζουν ότι τι σημαίνει για την πόλη αυτή η κόντρα. Άρα ήταν διπλός ο βαθμός δυσκολίας. Από εκεί και πέρα, σίγουρα σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Ο Παναθηναϊκός θα έλεγα ότι έμεινε από βενζίνη στο τέλος του πρωταθλήματος, ενώ την έκτη αγωνιστική είχε την καλύτερη άμυνα και επίθεση. Οι πράσινοι τελικά δεν τα πήγαν καθόλου καλά. Βασικά ο Παναθηναϊκός όποτε δέχεται γκολ στο γήπεδό του έχει μια παράδοση εξής αρνητική, οπότε δέχεται να μην κερδίζει. Το έχει κάνει πολλές φορές φέτος. Στο καθαρό σκορ το είχε. Σήμερα είχα την αίσθηση ότι έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τον Ποντένσε βασικά. Έκανε φοβερό παιχνίδι ο Ποντένσε, ξανέβαλε τον Ολυμπιακό, είναι MVP του Ολυμπιακού σαφώς γιατί τον έβαλε στο παιχνίδι. Έκανε και πέτυχε ένα φοβερό γκολ, αλλά έκανε και την assist στο γκολ. Η ποιότητα του Γιόβετιτς και του Ποντένσε ήταν αυτή που έπαιξαν ρόλο. Θα μπορούσε, νομίζω, να μην το τραβήξει σε κάποιες αντιδράσεις του ο Ποντένσε. Παίζονταν πολλά για τις δύο ομάδες, ωστόσο ο Παναθηναϊκός για ακόμη μια φορά έκανε ένα ποδοσφαιρικό χαρακτήρι και δεν είναι πρώτη φορά στην τελευταία τετράδα, το έχει ξανακάνει αυτό. Όταν είσαι 2-0 με τον αντίπαλό σου, που δεν είναι και στην καλύτερη του δυνατή μέρα, και δείχνεις να ελέγχεις το παιχνίδι και χάνεις το μάτς, δεν μπορεί να πεις ότι ενώ έλεγες την κατάσταση ότι πέτυχες κάτι καλό. Όμως, και επί της ουσίας έχασε και το εισιτήριο, οπότε καθίσατε επιτακτική ανάγκη η νίκη στον τελικό, όπου νομίζω ότι θα προλάβει και να έχει τουλάχιστον το Φώτιο Ανίδη εκεί. Υπήρχε μια ανησυχία με τον Μπερνάρ, γιατί έλεγαν και κάποιοι άνθρωποι του Ολυμπιακού που τους άκουσαν ότι μπορεί να έχει χτυπήσει. Δεν έχει κάτι ο Μπερνάρ. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, τοποθέτηση μάλλον, από τον Παναθηναϊκό για τους τραυματισμούς. Ο Τσέριν είχε κράμπες, γι' αυτό ζήτησε αλλαγή. Ο Μπερνάρ και ο Χουανκάρ δεν έχουν κάτι, ευτυχώς. Ζήτησαν μόνοι τους αλλαγή γιατί δεν είχαν δυνάμεις. Απλά αυτές οι αλλαγές αποδείχθηκαν σήμερα για τον Παναθηναϊκό κομβικές, ειδικά του Τσέριν η αλλαγή. Και του Ματσίνη ενδεχομένως, θα πω εγώ, ότι αποδυνάμωσαν τον Παναθηναϊκό στα τρεξίματά του και στο μεσοπιθετικό του κομμάτι αρκετά και δεν του βγήκε. Για τον Παναθηναϊκό είναι ένα φινάλε όχι αυτό που περίμενε. Νομίζω ότι είχε την τύχη στα χέρια του πολλές φορές φέτος. Έφτασε ενώ του στράβωσε το πράγμα με την Κυφσιά και με τη Λαμία να το ξαναφέρει στα ίσα και να περνάει τα πόδια του το φετινό πρωτάθλημα. Όμως τα παιχνίδια και τα λάθη που έγιναν που δεν συγχωρούνται σε αυτό το επίπεδο. Είτε με την ΑΕΚ στο 2-0 που τελείωσε το παιχνίδι στην Εύλα Δάθια από τον Ακαϊντίν. Είτε με τον Μπέρεθ στην Τούμπα που δίνει στον ΠΑΟΚ που διψάει το γκολ.
τα λάθη της άμυνας του αποσυντονισμού. Και γενικότερα το πνεύμα χάθηκε στο τέλος, με αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό σήμερα να χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τώρα το καταλαβαίνετε κι εσείς, για να το κλείσω, ότι το βάρος σαφώς και η ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη για το τελικό του κυπέλου, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πάει μόνο να πάρει ένα τρόπαιο το οποίο το θέλει πάρα πολύ, αλλά παίζει και την ευρωπαϊκή του προοπτική, κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το καλό είναι θα έχει επιστροφές και το Φωτιανίδη και θα πάει να χτυπήσει αυτό το τρόπο.